θα δημιουργήσουμε αυτό που έτσι έχετε κάνει πάρα πολύ, τις κούκλες, τα στοιχεία τα οποία θέλουμε, θα φωτογραφίσουμε και θα πάμε να κάνουμε μια δραστηριότητα μοντάζ, χωρίς πρόγραμμα μοντάζ. Θεωρητικά, θα τη πούμε τώρα θεωρητικά, θα δούμε τα αποτελέσματα. Η Σοφία την έχει παρακολουθήσει ήδη αυτή τη δραστηριότητα μια φορά. Δεν αρκεί μια φορά, θα κάνουμε άλλη μια δεύτερη φορά. Το παραπάνω που θα κάνουμε φυσικά θα είναι το. Πώς θα δούμε το. Σκληρός πυρήνας, θα είναι το πρόγραμμα μοντάζ που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο. Αλλά θα μας φανεί πολύ απλό, γιατί το πιο δύσκολο είναι το σενάριο και αυτό το μοντάζ χωρίς πρόγραμμα μοντάζ. Να κάνουμε συντάξει. Είναι πολύ σημαντικά. Το μοντάζ χωρίς πρόγραμμα μοντάζ στην δραστηριότητα που θα κάνουμε θα γίνει το δεύτερο μετά το διάλειμμα του εργαστηρίου. Δηλαδή θα είναι μία ώρα δημιουργία χαρακτήρων και λύση των γραφειών, λύση της κίνησης, με τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε. Μακάρι να κάνουμε τώρα το λάθος, να βγει κουνημένη η φωτογραφία, να βγει θολή, δηλαδή τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε, καλύτερα να τα έχουμε τώρα στο εργαστήριο, ώστε να δούμε το λάθος και να ξέρουμε θα προσέξουμε μετά στο σχολείο. Δεν είναι ο σκοπός να βγάλουμε μία άρτια ταινία τώρα, είναι να βιώσουμε, να δούμε το λάθος, γιατί ο σκοπός είναι να γίνουμε πολλαπλασιαστές. Είτε στην τάξη μας, είτε σε μια ομάδα δικιά μας δημιουργική που θα κάνουμε μόνοι μας, με δύο φίλους. Είτε και σε μια δικιά μας προσωπική δημιουργία. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αν είμαστε μόνοι μας και κάνουμε μια δημιουργία και βλέπουμε κάτι λάθος και κολλάμε. Η ομάδα μας δίνει λύσεις. Οπότε να δούμε τώρα το λάθος εδώ, να δούμε τη δυσκολία εδώ πέρα, θα είναι το τέλειο αυτό, ώστε μετά να προχωρήσουμε. Στο μοντάζ, πριν να φτάσουμε στο μοντάζ, θα σας δώσω και σήμερα ένα υλικό που θα μιλάει για το μοντάζ. Για τις βασικές λειτουργίες του μοντάζ. Είναι ένα απόσπασμα, ξέρετε επίσης ένα απόσπασμα από το βιβλίο που δυστυχώς έχει εξαντληθεί. Θα το έφερνα σήμερα εδώ πέρα ώστε για γράφει, αλλά θα σας στείλω σε PDF το απόσπασμα αυτό που λέει για το Premiere, το πρόγραμμα το οποίο θα δουλέψει ο μοντάζ στο Σεπτέμβριο. Καλαρά αυτό μέχρι τότε. Ξέρω ότι εργαστούμε για να κάνουμε πράγματα. Να κάνουμε ερώτηση. Ήρθα στο Αλούνι και το πρώτο σεμινάριο σημειώσει. Εμείς τι δουλειά έχουμε πάρει, έχουν έρθει. Θα το κοιτάξω αυτό, γιατί θα έχω δει το πρώτο να είναι παραδομή. Αλλά έτσι κι αλλιώ υπάρχουν εδώ οι σημειώσει, μπορεί και σε ένα πλασάκι να τι πάρουν. Αν δεν έχουν φτάσει ακόμα. Το σημαντικό είναι το κομμάτι αυτό του μοντάζ. Κάνετε καλά, σκεφτόμαστε τώρα για το τρίτο μέρο του εργαστηρίου. Μέσα από την πράξη θα να κάνουμε και ένα τρίτο μέρο, θα είναι πάνω στο μοντάζ μόνο. Βιωματικό εργαστήριο στο μοντάζ. Πριν να φτάσουμε στο εργαστήριο, θα πρέπει να είμαστε σε μια επικοινωνία να δούμε με ποιο τρόπο να μου πείτε σήμερα τι υπολογιστές έχετε, ώστε να σας στείλω το πρόγραμμα μοντάζ το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, να το έχετε όλοι μαζί σας. Είναι η σουίτα της Adobe, όπου έχει το Premiere, το Photoshop, που είναι όλη η σουίτα της Adobe. Προϋπόθεση να έχετε καλούς υπολογιστές. Αν δεν έχουμε αυτό το. Αυτό και αλλιώς το πάρετε, αλλά αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να σηκώσει αυτή τη σουίτα της Adobe, θα δώσει και ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα, το οποίο σηκώνει μπαίνει σε όλους τους υπολογιστές. Adobe Premiere πάλι, το επαγγελματικό πρόγραμμα μοντάζ, απλώς η πιο ελαφριά version, το οποίο μπορεί να σηκώσει όλους τους υπολογιστές. Με αυτή την πιο σήμερα το μαζί μου εδώ πέρα αυτό, αυτό το πάρει ένα φλασάκι σήμερα, με ένα δίδυμα. Όσοι δεν έχετε φλασάκι, θα το στείλουμε με το μικράνσο. Μη σας απασχολεί. Έγκαιρα το καλοκαίρι να ξεκινήσουμε στο μοντάζ.